Να καλωσορίσουμε στη σημερινή εκπομπή τον κύριο Χρήστο Καρλή, Hair Expert και σύμβουλος της εξειδικευμένης κλινικής μαλλιών Advanced Hair Clinics. Καλώ ήρθατε στα Μυστικά Υγεία και Ομορφιά, κύριε Καρλή. Σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Mm -hmm. κύριε Καρλή, έχετε σημαντική εμπειρία ω hair expert. Θέλετε να μα πείτε ποιε είναι οι αγωνίε που μοιράζονται συχνότερα οι άνδρε και οι γυναίκε για τα μαλλιά του. Ε, σημαντικό θέμα είναι η τριχόπτωση σε αυτέ τι κατηγορίε mm -hmm. και για γυναίκε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μία απλή ρητήδα που προσπαθούμε να αποφύγουμε. Η τριχόπτωση Σίγερα. έχει δραματικέ επιπτώσει στην εμφάνισή μα και όπω καταλαβαίνει, είναι η πρώτη και ε, σημαντικότερο προβληματισμό ε, για τι γυναίκε και για του άντρε ταυτόχρονα. Mm -hmm. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα που μοιάζει να αγωνιάζει περισσότερο για την ε, υγεία των μαλλιών του. Νομίζω ότι όλε οι ηλικίε ε, ενδιαφέρονται. Ε, Άπαξ και έχει μαλλιά μία φορά, πάντα ανησυχεί γι' αυτά και να μην τα χάσει. Υπάρχουν όμως, ε, υπάρχει ένα ηλικιακό γκρουπ μεταξύ των 25 και 50 που συνδυάζουν πολλά πράγματα μαζί. Είναι οι κοινωνικές σχέσεις, είναι οι επαγγελματικέ σχέσεις, είναι και σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων. Ε, εμπλέκονται όλα αυτά μαζί και πραγματικά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή την κατηγορία. Mm -hmm. Το αυξημένο άγχος που βιώνουμε όλοι μας σήμερα εν μέσω πανδημίας έχει επηρεάσει την υγεία των μαλλιών. Το άγχο επηρεάζει αρκετά, θα λέγα, την υγεία των μαλλιών και οι τελευταίε έρευνε δείχνουν τελικά ότι είναι παραπάνω το ποσοστό από αυτό που πιστεύαμε ότι είναι όσον αφορά τον επηρεασμό τη τριχόπτωση. Ε, θα έλεγα ότι ιδιαίτερα τώρα με το στρε και με την πανδημία και με το COVID. Βλέπουμε και, στι βλέπουμε και στις μας αρκετό κόσμο που έχει έρθει και βλέπουμε ότι το ποσοστό της ηλικία πλέον είναι και πολύ μικρότερο. Βλέπουμε δηλαδή ακόμα και φοιτητέ Τη της τάξης από 18 έως 22 ετών να έχουμε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό επισκεψιμότητα στην κλινική μας. Mm -hmm. Άρα φαντάζομαι επηρεάζει πολύ και την ψυχολογία ενός ανθρώπου η που αντιμετωπίζει πρόβλημα. πρόβλημα. Ναι. Όντως, η ψυχολογία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Mm -hmm. ε, όσον αφορά τις επιπτώσεις που έχει στην κοινωνική ζωή κάποιου ανθρώπου που πάσχει από κάποιο πρόβλημα τριχόπτωσης, προσωπική και κοινωνική Το παρατηρούμε στην καθημερινότητα αυτό. Πραγματικά υπάρχει μια μια αίσθηση ότι έχουμε λιγότερη αυτοπεποίθηση ε, στην καθημερινότητά μα. Ε, έχουμε δει ακόμα και στα κονσαλτέσιμα που κάνουμε στην κλινική μα περιπτώσει ε, νεαρού άνδρα. Θα πω ένα παράδειγμα: Βασικά, ένα ναι. νεαρό άνδρα που είχε έρθει με τον πατέρα του. Ε, 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 Τσακωθήκαν επιτόπου, δηλαδή στην κλινική μα μπροστά, ναι. γιατί πίστευε ο νεαρό αυτό ότι κληρονόμησε τα γονίδια του τον πατέρα του, ότι αυτό ήταν υπέτειο. Ναι. Του είχε δημιουργήσει σοβαρό η επίδραση τη τριχόπτωση στην επαγγελματική ζωή του ατόμου, ποια θα λέγατε ότι είναι, Αυτό, η έλλειψη αυτοπεποίθηση, θα λέγαμε. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η τριχόπτωση ακόμα και στην επαγγελματική ζωή ενό ατόμου, διότι βλέπουμε ότι χάνει την αυτοπεποίθησή του. Το βλέπουμε ακόμα και στα βιογραφικά που κάνουμε στην κλινική μα. Έρχονται άτομα τα οποία βλέπουμε έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση για τον εαυτό του, απλά και μόνο γιατί έχουν ένα θέμα τριχόπτωση για του άντρε λίγο λοιπόν, πιο πολύ, α πούμε. Και κλείνοντα, θέλω να μου πείτε τι σημαίνει για έναν άνδρα ή μια γυναίκα να διατηρήσει μια πλούσια κόμη. Η πλούσια κόμη για του άνδρες είναι συνυφασμένη με την αρνοπότητα. Ε, για τι γυναίκε είναι η κομψότητα και η μορφιά. Εννοείται ότι μια πλούσια κόμη είτε σε έναν άνδρα είτε σε μια γυναίκα ε, του δίνει αυτό το στοιχείο τη αυτοπεποίθηση στην καθημερινότητα mm. του. Σίγουρα. Να σα ευχαριστήσουμε θερμά για τη σημερινή σα παρουσία στα μυστικά υγεία και ομορφιά. Και εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσκλήση.